Οδεύει ξανά σε εκλογές μέσα σε λίγες μέρες, υπό πολύ άσχημες συνθήκες, επειδή κάποιοι έθεσαν εμψυχρό υπεράνω του εθνικού συμφέροντος το στιγμιαίο κομματικό του συμφέρον. Είμαι βέβαιος ότι όσοι το έπραξαν αυτό παρερμηνεύουν την επιθυμία και την εντολή του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός στις 6 Μαΐου μας είπε ότι δεν θέλει ξανά εκλογές, ότι θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, ότι θέλει την Ελλάδα στο ευρώ, ότι θέλει να κάνουμε όλοι μαζί την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων, να ανοίξουμε παράθυρο ελπίδας, να δώσουμε ξανά αισιοδοξία, εθνικό σχέδιο για το μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ ιτήθηκε στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Έχασε ένα τεράστιο μέρος της εκλογικής και κοινοβουλευτικής του δύναμης. Άρα μπορούσε και μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα πολύ λιγότερο από ό,τι μέχρι τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Παρά τα αυτά, από την πρώτη στιγμή, από το βράδυ των εκλογών, τηρήσαμε μία υπεύθυνη στάση. Ζητήσαμε ευθύς εξ αρχής κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, μνημονιακών και αντιμνημονιακών, προκειμένου να κάνουμε μία κοινή εθνική προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια διαπραγμάτευσης, να αξιοποιήσουμε τους νέους συσχετισμούς επειδή καταφέραμε να φέρουμε τη χώρα ως εδώ, αλλά δυστυχώς αυτό δεν έγινε δεκτό. Προτείναμε στο ΣΥΡΙΖΑ να σχηματίσει με τη Δημάρ κυβέρνηση της αριστεράς με τη δική μας στήριξη για να δοκιμαστούν στην πράξη προεκλογικές επαγγελίες. Υιοθετήσαμε την πρόταση του κυρίου Κουβέλη για οικουμενική κυβέρνηση διετούς διάρκειας με τη συμμετοχή τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ, της Δημάρ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι υπήρχε μια ελάχιστη βάση συνεννόησης ανεξαρτήτως των λεκτικών διαφορών μεταξύ των κομμάτων. Και αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω της άρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της επιμονής του κυρίου Κουβέλη, πως χωρίς τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να προχωρήσουμε οι υπόλοιποι. Σήμερα ακούσαμε να διατυπώνεται από τον κύριο Καμένο η πρόταση πως μπορούμε να στηρίξουμε με ψήφο εμπιστοσύνης μια κυβέρνηση του κόμματος των ανεξαρτήτων Ελλήνων για να εφαρμόσει το πράγμα, δηλαδή να καταγγείλει τη Δανειακή Σύμβαση και να κάνει όλα όσα αυτός νομίζει. Δεν μπορέσαμε να την κάνουμε δεκτή. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού να σχηματιστεί μια παρόμοια κυβέρνηση. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια σήμερα να πείσουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Δημάρ στο μέτρο που εξαρτούσε τη στάση της από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία που θα ανακουφίσει το έθνος και θα δώσει ελπίδα στους Έλληνες. Δεν το πετύχαμε. Είναι υποχρέωση του κάθε Έλληνα πολίτη να διαβάσει τα πρακτικά της σημερινής σύσκεψης των αρχηγών των κομμάτων υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στα πρακτικά αυτά θα δει αποτυπωμένες με ανάγλυφο τρόπο τις στρατηγικές των κομμάτων, τις σκοπιμότητες. Θα δει ότι δυστυχώς επεκράτησε αλαζονία, μικροκομματισμός, τυχοδιοκτισμός. Θα δει ότι είναι πολλοί δυστυχώς αυτοί που ειδικεύονται στο εμπόριο ψευδεστήσεων και οι οποίοι έχουν παρεξηγήσει την ψήφο της 6ης Μαΐου. Η πατρίδα μπορεί να βρει το δρόμο της. Θα αγωνιστούμε για να βρει το δρόμο της. Θα αγωνιστούμε από μία βάση η οποία είναι δυσμενής για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά η πατρίδα μπορεί να σωθεί εάν το θελήσουν οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες που θα σταθμίσουν κόμματα, πρόσωπα, στάσεις, επαγγελίες, θα δουν τι είναι αληθινό και τι είναι ψευδεπίγραφο, θα κάνουν μια πιο όμορφη, μια ιστορικά σταθμισμένη επιλογή στις επόμενες εκλογές. Δεν έπρεπε να πάμε εδώ, πηγαίνουμε αναγκαστικά, ας πάμε ενωμένοι με τον καλύτερο τρόπο, ας προστατεύσουμε τις κατακτήσεις των Ελλήνων, ας πάμε προς το καλύτερο
Και για το όνομα του Θεού, ας μην πάμε προς το χειρότερο. Μάλιστα. Ακούστε.